Κοιτάξτε, εμείς τρέξαμε πιο πολύ με τη Φιωρεντίνα από τη σήμερα. Για να γνωρίζετε. Και τρέξαμε πολύ περισσότερο από τη Φιωρεντίνα. Και ο φόβος ο μεγάλος που είχα εγώ σήμερα ήταν κατά πόσο θα ήμασταν εμείς έτοιμοι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, γιατί ο χρόνος, σας είπα, είναι οριακά εις βάρος μας. Όχι οριακά υπέρ μας, οριακά εις βάρος μας. Και αυτός ο φόβος υπάρχει πάντα. Αλλά δόξα τω Θεώ, σημαίνει ότι όλα τα παιδιά κάνουν πολύ καλή ζωή, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Και είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Αυτή που ζητάμε σε καθημερινή βάση. Κάναμε αρκετές φάσεις. Μπορούσαμε να τελειώσουμε πολύ πιο εύκολα άλλες δύσκολα. Αλλά είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Γενικά, κάναμε λάθη αρκετά στο προηγούμενο παιχνίδι και όταν πέφτει η ψυχολογία με λάθη δικά σου ατομικά ή από πλευράς αγωνιστικής πειθαρχίας, τότε τα πράγματα, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις και μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλούς παίκτες και έμπειρους και είναι αγωνιαστικά πολύ πειθαρχημένη, τότε θα το πληρώσεις, όπως το πληρώσαμε και εμείς προχτές. Κότσο, ο αντίπαλος προπονητής προηγουμένως χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ την πιο φορμαλισμένη ομάδα στην Ελλάδα. Τον αποδέχεστε αυτό το χαρακτηρισμό ή πιστεύετε ότι έχουμε να δούμε ακόμη καλύτερο ΠΑΟΚ στη συνέχεια? Εντάξει, εμείς δουλέψαμε πάρα πολύ από το καλοκαίρι στο τομέα τον αμυντικό και πολύ πιο λίγο όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι της ομάδας. Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Και εκτός του ότι χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται και εμπιστοσύνη μεταξύ μας, μέσα εκεί ολωνών, για να μπορέσουν να περάσουν κάποια πράγματα, τα οποία δεν είναι εύκολα. Αλλά το ότι γίνεται μια προσπάθεια να περάσουν κάποια πράγματα από τα παιδιά, είναι θετικό αυτό το θέμα. Όλη όμως η ουσία είναι ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση και πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτό είναι το πιο σημαντικό και για μένα και για εσάς και για τον κόσμο και για όλο τον κόσμο, όλους αυτούς που βλέπουν τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τελικά, πόσο κεντρικούς αμυντικούς έχετε στην ομάδα σας και αν είστε ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Τσιόλου? Κοιτάξτε, παιδιά, δεν μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες έχουν το αυτονόητο. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας που παίζει αμυντικό χαφ και καταπίνει χιλιόμετρα να μην μπορεί να παίξει στόπερ. Πολύ πιο εύκολο να παίξει στόπερ από το να παίζει εξάρι. Και αντίθετα, δηλαδή να παίζει ένας αριστερό χαφ, θέλει λίγο να μάθει να μαρκάρει περισσότερο, να είναι λίγο πιο πειθαρχημένος. Γίνονται αυτά. Όταν υπάρχει ομαδική προσπάθεια και θέληση, τότε όλα γίνονται. Καλό θα είναι να μην έχεις προβλήματα και να έχεις όλους τους παίκτες στη διάθεσή σου και να μπορείς να λειτουργείς με όλους μαζί. Αλλά όταν παίζεις σε τέτοιους ρυθμούς, τότε τα πράγματα είναι επόμενο να δημιουργούν προβλήματα, να δημιουργούν θέσεις, κάποιους τραυματισμούς, μικροτραυματισμούς ή κούραση. Και αυτά πρέπει να τα δούμε εμείς, να μας φωτίζει η Παναγιά, να τα κάνουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Κότσο, επειδή η επιτροπή του ποδοσφαίρου είναι τα γκολ και γκολ σαν αυτό το βάλει ο Κλάου σήμερα δεν παίρνουν συχνά στα γήπεδα, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο σαν ποδοσφαίρου? Όχι, θα κάνω ένα σχόλιο για τον γκολ που φάγαμε. Εμείς, αν θα δείτε, δεχτήκαμε τη Ζήμπρου γκολ με 10 παίχτες που έπαιζε. Και τα γκολ που έχουμε φάει στο πρωτάθλημα και τα δύο είναι, γιατί τα κάνουμε δώρο, είναι όπως πας στο σούπερ μάρκετ,
Παίρνεις ένα και ένα δώρο. Δίνεις δύο προς ένα, ας πούμε. Κάπως έτσι. Και αυτό είναι τραγικό για μένα. Και είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Δεν είναι... γίνεται πάντα προς τα τελευταία λεπτά, εκεί που κάπου ηρεμούμε, κάπου ξεκουραζόμαστε το μυαλό μας, κάπου σταματάμε και παρατάμε. Αυτό απαγορεύεται αν γίνεται. Γι' αυτό σας είπα και προχτές με τον Ατρόμη του πάλι τα ίδια πάθαμε. Όσο υπάρχει και ένας λόγος πάλι, δεχτήκαμε ένα γκολ, θα μου πείτε δεν θα δεχτεί η ομάδα γκολ. Θα δεχτεί γκολ, όχι όμως με αυτούς τους τρόπους. Αυτοί οι τρόποι είναι απαράδεκτοι. Τώρα, εάν δεχότανε με άλλους τρόπους, θα λέγαμε ότι δεν κάνουμε κάτι καλά. Πότε θα είστε ευχαριστημένος? Αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνετε. Δεν μπορεί να είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι εμείς. Τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, είμαστε ικανοποιημένοι από την απόδοση, αλλά πάντα πρέπει να ψάχνουμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα συζητάμε για να μην τα ξανακάνουμε. Και αυτό, το γκολ που φάγαμε σήμερα, είναι... για συζήτηση αρκετής ώρας μέσα στα αποδυτήρια.